Παρακολούθησα δύο μονολόγους. Θέλω να μου επιτρέψετε για την ισότητα των όπλων να τοποθετηθώ σε αυτά τα δύο θέματα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ λεπτό και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται εκατέρωθεν με μικροκομματικό τυφοδιοκτισμό. Παρακολουθούμε εδώ και μία εβδομάδα από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ μία πηξίδα η οποία απέχει πολύ από τη σοβαρότητα και τη λεπτότητα που απαιτεί ο χειρισμός ενός τέτοιου θέματος, χωρίς καμία αυτοσυγκράτηση και καμία φιδό σε όσα ακούγονται. Η οποιαδήποτε απόσταση από το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάνης, η οποία μετράει 100 χρόνια, είναι απαράδεκτη. Στα λόγια φυσικά συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Συμφωνούμε επίσης όλοι, φαντάζομαι, ότι ο αναθεωρητισμός είναι σήμερα ένα δομικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής. Άρα η προσοχή και η λεπτότητα η οποία απαιτείται από εμάς είναι διπλή και τριπλή. Και κοιτάξτε, στα λόγια φυσικά όλοι λέμε ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, υπάρχει μόνο η μουσουλμανική μειονότητα η οποία αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό σημαίνει. Αυτό είναι σαν να θεωρούνται παληθινές οι καταγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Καραμέρο, κάντε μου τη χάρη, αφήστε το σταθμό. Σάκρα, κόντρα για τη στήριξη. Δεν κάνω αρχισυνταξία. Ακριβώς. Αφήστε το σταθμό να κάνει ό,τι θέλει. Είναι σαν να βλέπει κάτι. Κύριε Καραμέρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με. Μετά τους ψηφοφόρους φταίνει και οι αρχισυντάκτες, φταίνει και τα κανάλια. Κύριε Χατζαπόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε την ολοκληρώσει. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να είναι. Γράψτε ένα τίτλο που θέλετε, να τον δώσουμε. Συζήτηση για το θέμα της Ροδόπης, εγώ θα σου πω. Να φέρουμε. Εγώ προτείνω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Επειδή έχω κάνει τηλεόραση. Επειδή έχω κάνει τηλεόραση. Τούτο της Φλωρεντίας. Διαβάστε το, κύριε Χατζαπόπουλε. Να προτείνει και που είστε και από τα κανάλια. Επειδή έχω κάνει το λαό, να φέρουμε τον κύριο Παπάνδρου στο Γοβλαντία να βάζει τίτλου στα κανάλια. Είναι σαν να θεωρεί δεδομένο ότι η υποστήριξη. Είναι σαν να θεωρεί δεδομένη η υποστήριξη του προξενείου. Αυτό τον αρχισυντάκτη, έχουμε αυτό τον τίτλο. Σε παρακαλώ, Βασίλη μου, άλλαξε τον τίτλο. Δεν κάνω κριτική στον αρχισυντάκτη. Λέω ότι βλέποντα κάποιο αυτό, ό,τι και να συζητάμε εμεί. Λοιπόν, όποιο παρακολουθεί του δύο κυρίου. Όποιο παρακολουθεί του δύο κυρίου. Συγγνώμη για διακοπή. Όποιο παρακολουθεί του δύο κυρίου βγάζει τα συμπεράσματά του, κυρία Βούλγαρη και κύριε Χατζαπόπουλε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό λεπτό εθνικό ζήτημα. Και ο χειρισμός, επαναλαμβάνω και από τις δύο πλευρές, είναι όχι μόνο κατώτερος των περιστάσεων, αλλά είναι τυχοδιοκτικός. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα δεν μπορεί κανένας να ισχυρίζεται στην Ελληνική Βουλή, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους, ότι εκπροσωπεί την τουρκική μειονότητα. Τελεία και παύλα. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε μα, ούτε μου, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζαπόπουλε, από την άλλη πλευρά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν το 2023 να πηγαίνουμε ως εκπρόσωποι κόμματος στην μουσουλμανική μειονότητα και να του λέμε, κοίταξε να δεις, θες να σε στηρίξω, πρέπει να με ψηφίσεις. Πώς είναι δυνατόν εγώ να σε στηρίξω αν εσύ δεν με στηρίζεις. Αυτό παραπέμπει σε πολιτευτή του 50. Και το είπα και προχθές σε έναν συνάδελφό σας, λείπει μόνο η φωτογραφία της Φρυδερίκης πίσω από το στον τοίχο για να ολοκληρώσει ένα πολιτικό τοπίο μιας συναλλαγής και ενός παζαριού. Τα δικά σας πολιτική... κόμματα, οι δικοί σας υποψήφοι, τι πηγαίνουν και λένε στη μειονότητα? Η δική μας... Όχι, όχι. Ακούστε, είναι διαφορετικό. Φυσικά, έχουμε εκλογές, διεκδικούμε την ψήφο. Αλλά δεν θα πάμε να πούμε ότι εγώ δεν θα στηρίξω ένα ζήτημα εθνικό όπως είναι η ένταξη της μειονότητας στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική ζωή. Θα την εξαρτήσουμε από το αν η μειονότητα ψηφίζει Πασόκ ή όχι. Το Πασόκ, κύριε Χατζαπόπουλε, έριξε τις μπάρες. Και έριξε τις μπάρες όταν, χωρίς να το συναρτήσει από το αν ήταν πολιτικά ηγεμονικό και κυρίαρχο. Το Πασόκ ψήφισε τη διάταξη για το 5 της Χιλίης. Και σήμερα έχουμε μια μεγάλη ομάδα νέων μουσουλμάνων επιστημόνων που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και δεν πάνε στην Άγκυρα. Ποιος είναι έκθετος τώρα? Και δεν πάνε στην Άγκυρα. Είναι έκθετοι και οι δύο. Είναι έκθετα και τα δύο κόμματα τα οποία αντιμετώπισαν ένα. Σας απάντησα. Περιμένετε δήλωση από τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ? Απάντησα ότι και τα δύο κόμματα είναι εκτεθειμένα γιατί αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό ζήτημα χωρίς τη σοβαρότητα και τη λεπτότητα που απαιτεί. Θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρός σας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Καταρχήν δεν ξέρουμε ποιος ενημερώθηκε και αν ενημερώθηκε. Ο ένας λέει ότι ενημέρωσε, ο άλλος λέει το διαψεύδει. Όλη αυτή η κατάσταση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και σταματάω εδώ γιατί είναι σαν να ρίχνω κι εγώ νερό σε έναν μήλο που δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας σε σχέση με το ζήτημα της Θράκης. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρη. Πάμε στην οικονομία. Πάμε λοιπόν στο θέμα της οικονομίας. Κοιτάξτε, επειδή η κυβέρνηση κατά το δοκούν χρησιμοποιεί δηλώσεις όποτε της αρέσουν ή όποτε δεν της αρέσουν. Εγώ θα σταθώ, επειδή παρακολούθησα το ρεπορτάζ σας, στις επισημάνσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι έχουμε 80 δις δηλωμένο εισόδημα και 140 δις κατανάλωση, ενώ έχουμε αποταμιεύσεις. Άρα σημαίνει μια γιγαντιαία φοροδιαφυγή, η οποία τι κάνει? Περιορίζει τη φορολογική βάση και επιβαρύνει τους πιο αδύναμους. Και γιατί επιβαρύνει τους πιο αδύναμους? Γιατί 800.000 Έλληνες φορολογούμενοι, σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, καταβάλλουν το 72% των φορολογικών, τα 2/3 των φορολογικών εσόδων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή... 800.000 πληρώνουν για 5 εκατομμύρια. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το 72% του συνόλου του φορολογητέου εισοδήματος το δηλώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν το 65% των φόρων. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι η φορολογική βάση δεν είναι όσο διευρυμένη, δεν είναι καθόλου διευρυμένη όπως θα έπρεπε και όπως ο ΩΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετεπιτάσεως μας καλούν να κάνουμε. Και δεύτερον, πρέπει να γίνει κάτι σε ό,τι αφορά, για να πάω παράλληλα στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο ειδικά στο θέμα των τροφίμων έχει ξεφύγει. Ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους και έχουμε τρίτος πρόσθετη... από το τέλος είναι. Εντάξει, ο τρίτος χαμηλότερος. Διαβάστε την Καθημερινή, θα δείτε άλλα είναι στοιχεία. Είναι ο τρίτος χαμηλότερος. Θα δείτε άλλα στοιχεία. Στοιχεία πριν από μία εβδομάδα. Σας... 9,4% είναι υψηλός, είναι ο τρίτος λοιπόν, χαμηλότερος. Ακούστε. Για να κλείσει αυτή η ψαλίδα της φοροδιαφυγής, ποιος πρέπει να φορολογηθεί? Για να κλείσει αυτή η ψαλίδα της φοροδιαφυγής, πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση, πιάνοντας καταρχήν αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Έλεγχοι δεν υπάρχουν. Στοχευμένη κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση αυτή δεν υπάρχει. Και σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, η μείωση των έμεσων φόρων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως είναι του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα βοηθούσε όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αποστεί από τις δηλώσεις του κύριου Σκέρτσου, σύμφωνα με τον οποίο οι έμεσοι φόροι πλήττουν τους πλούσιους. Οι έμεσοι φόροι πλήττουν κυρίως και αποκλειστικά τους πιο ισχυρούς. Άρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που έπρεπε να γίνει και το οποίο η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της το 2019 έταζε στον κόσμο, χωρίς να το πραγματοποιήσει, τι έλεγε? Μείωση των δύο συντελεστών, 24 και 13, σε 22 και 11 στο ΦΠΑ. Δεν το έκανε. Προεκλογικά τώρα, και παρότι όλο το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ την καλούσε να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έλεγε ότι αυτό δεν θα αποδώσει στον καταναλωτή. Τώρα, αν θυμάστε καλά, μια εβδομάδα πριν από την κάλπη της 21ης Μαΐου, είπε εξετάζουμε και θα μειώσουμε και το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λοιπόν, εάν τον είχε μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτά τα 5 δις τα οποία παίρνει από την τσέπη των πιο αδύναμων, επιμένω, και όχι των πλουσίων όπως ισχυρίζεται ο κύριος Κέρσος, θα τα διένυμε με δικαιοσύνη και κλιμακωτά και δεν θα είχαμε αυτή τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Κοιτάξτε, τις ακούμε και τις διαβάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν κατάφεραν να πιάσουν το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς περιμένουμε την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Αυτή θα είναι η καταιγιστική. Δίνουν κάποια στοιχεία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και το είπε ο κ. Καραμέρος, το επαναλαμβάνω και εγώ, μεταφέρω τη συνέντευξη του αρχηγού του στην Καθημερινή της Κυριακής, είπε ότι οποιαδήποτε άλλη ψήφος πέραν του ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αντίστροφα, και πολλοί άλλοι όμως εκτός από μένα, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, εκτιμά ότι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες για αυτή την εκλογική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το λέμε, αν θέλετε, κωδικοποιημένα, ότι είναι πράγματι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ο χρυσός χορηγός του κύριου Μητσοτάκη. Και ο τρόπος, το ύφος, το ήθος και κυρίως το περιεχόμενο της αντιπολίτευσής του, μια αντιπολίτευση που δεν ήταν προγραμματική, που ήταν τοξική και τυφλή, ήταν αυτή που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα που πάγωσε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Την έχει καταχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης. Άρα, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν μονοπόλια στις λέξεις. Τη χρησιμοποιώ γιατί την αξιολογώ ως τέτοια. Πάντως βλέπω από την άλλη πλευρά, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, κύριε Καραμέρο. Αν με αφήσετε, θα επιτεθώ στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, δεν είμαι κοντά σε κανέναν. Δεν είμαι κοντά σε κανέναν. Δεν είναι ωραίο να προσβάλλουμε. Ακούστε, κύριε Μαρινάκη, πάγωσε. Με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν, αφήστε να χρησιμοποιήσω τα ελληνικά μου. Θεωρώ ότι και εσείς. Λοιπόν, θεωρώ ότι και εσείς. Λοιπόν, το πάγωσε. Το πάγωσε, κύριε Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέτε πάγωσε για την ετοιμιγορία. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Το πάγωσε έχει το στοιχείο της έκπληξης. Λοιπόν, πάγωσε. Κανένας δεν περίμενε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, έχετε ήδη πει, ο πρόεδρός σας έχει πει ότι δεν το περίμενε. Τώρα εσείς που είστε τόσο, βλέπετε τόσο μπροστά, μπράβο σας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά για τη διαφορά μίλησα κι εγώ. Γιατί δεν μίλησα για την πρώτη θέση. Για να παραδώσω. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία έχει σαν βασικό στόχο της το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι από το οποίο προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να εφαρπάξει ψήφους, κινδυνολογώντας και λέγοντας στον κόσμο ότι πάμε σε εκλογές τον Αύγουστο, προσοχή, ενώ το ζήτημα δεν είναι η ακυβερνησία. Εάν η Νέα Δημοκρατία διατηρήσει το σημερινό της αποτέλεσμα, θα έχει 172 βουλευτές και αυτό το οποίο κάποιοι προδίκασαν μια απόλυτη δυνατότητα να ρυθμίσει το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Άρα, η ανάγκη είναι να υπάρξει μια αξιόπιστη, κύριε Χασαπόπουλε, προγραμματική υπεύθυνη αντιπολίτευση. Γι' αυτό αγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ. Και τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Μαρινάκη. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και το Θανάση το Φουσκίδη. Νομίζω ότι με τα τρία κορυφαία στελέχη των κομμάτων κάναμε μια συζήτηση έτσι κατοπιστική για σήμερα, δυναμική, 14 του μήνα.